είναι κάτι που νομίζω θα σας πιάσει και εσάς και όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες από όλες τις πλευρές του Κοινοβουλίου, της Ολομέλειας. Αύριο δεν είναι μια κανονική ημέρα. Αύριο είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τη δημοκρατία στη χώρα μας, στην Ευρώπη, παγκοσμίως. Θα πούνε κάποιοι ότι η νομοθετική εξουσία δεν πρέπει να παρεμβαίνει στη δικαστική. Αλλά υπάρχουν μέρες, υπάρχουν στιγμές που δεν μπορεί να σιωπά κανείς. Πρέπει αύριο να υπάρχει δικαιοσύνη για τον Παύλο Φίσα. Πρέπει αύριο να υπάρχει δικαιοσύνη για τους Αιγύπτιους ψαράδες. Πρέπει αύριο να υπάρχει δικαιοσύνη για τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Πρέπει αύριο να δικαιωθούν όλοι αυτοί οι μετανάστες που σε όλη την Ευρώπη είναι θύματα ναζιστικής εγκληματικής δράσης. Πρέπει να δικαιωθούν και, κύριε Πρόεδρε, και ο Δαναήλ Αλαλούφ και ο Ζακ Βεντούρα και οι άλλοι 6 βουλευτές που έχουμε το μνημείο λίγο έξω από την Ολομέλεια, οι 8 βουλευτές Εβραίοι που χάσανε τη ζωή τους στο Auschwitz και στα άλλα κρεματόρια των ναζιστών. Όπως πρέπει να δικαιωθούν και όλοι αυτοί που φορέσανε κίτρινο αστέρι, όλοι αυτοί που φορέσανε κόκκινο τρίγωνο ή ροζ τρίγωνο. Αύριο δεν είναι μια μέρα σαν όλες τις άλλες. Όλη η Ευρώπη μας κοιτάει. Μας κοιτάει για να δώσουμε ένα χτύπημα στον ναζισμό. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι και όλες εδώ μέσα θέλουν να δοθεί ένα χτύπημα στον ναζισμό, γιατί όλοι και όλες λέμε ποτέ ξανά φασισμός, ποτέ ξανά ναζισμός και ποτέ δεν μπορούμε να σιωπάμε σε μια τέτοια συγκυρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, εγώ θα πάρω με τη σειρά όλους τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και θα ρωτήσω ποιος θέλει να μιλήσει και βεβαίως πριν ξεκινήσω νομίζω ότι μπορώ να εκφράσω την ομόφωνη καταδίκη της